We gotta slow down. We got to slow down or fall down. Slow down. Σήμερα θα περάσετε και ωραία. Τα τελευταία βράδια δεν κοιμάμαι καθόλου καλά. Αλλά και δύσκολα. Κορίτσια, έχετε δει τι συμβαίνει πλέον στο σπίτι? Τα καταλάβαμε, έχετε ρωτήσεις? Όχι. Εσύ ποιο κόνσεπτ είχες? Είσαι από άλλη φωτογράφηση? Δεν θέλω να γίνω και ρουφιάνα, αλλά απ' την άλλη, αν κινδυνεύω να φύγω, δεν ξέρω. Για μοιράστε μαζί μας, με ενδιαφέρει να την ακούσω. Μικαέλα, γελάς πίσω. Γιατί γελάς τόσο πολύ? Γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Δεν μ' αρέσει το παντελόνι. Τι αρέσει? Εσύ μιλάς τώρα, δικό σου είναι το θέμα. Δεν είναι παντελόνι. Όλη αυτή η ρίγα είναι σαν γονδολιέρης. Πάμε, έλα. Η Ζενεβιέφ μου είπε ότι είμαι σαν γονδολιέρης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ κακό. Τελειώνεται και πρέπει να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής εγώ έχω ψιλοβαρεθεί που σας βλέπω. Στιλιστικά. Κάθε μέρα καταλαβαίνω πόσο την πρόσωπη είναι αυτή η κοπέλα. Δεν μετανιώνω για αυτά που λέω και δεν είναι ότι είναι κακίες, είναι η αλήθεια και αυτό θα το καταλάβει και ο κόσμος. Αυτές δεν μιλάνε ποτέ στην κάμερα να πούν την αλήθεια. Τα λένε μόνο από πίσω. Οπότε εγώ γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ, είτε απλά είναι ψεύτικες. Όταν είσαι αληθινή, θα είσαι και μπροστά στις κάμερες και πίσω. Στην αρχή, οι μόνες στις οποίες δημιουργούσαν θέματα ήταν η Μέγκη που έφυγε, η Εύη και η Μικαέλα. Τώρα βλέπουμε άλλα πρόσωπα, τα οποία εγώ προσωπικά έχω σοκαριστεί, γιατί δεν το περίμενα να είναι έτσι, και έχουν βγει εντελώς διαφορετικά. Χαμός. Λοιπόν, να πούμε κάτι τώρα σε αυτό το σημείο, μετά που ίσως εξηγήσουμε και τι είναι ο γονδολιέρης. Έχω πάθει λίγο ένα μικρόσω. Με το γουδοχέρι πρέπει να το έχει μπερδέψει. Γιατί είναι εντυπωσιακό χάρη. Είναι η βάρκα που παίρνουν τα τροχοπέδια για να πάνε βόλτα. Ωστόσο, αυτό που είπες είναι πραγματικά έτσι, δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανατροπή και αυτή την εβδομάδα την είμαστε. Η μεγάλη ανατροπή ήταν την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά αυτή τη Δευτέρα. Δεν σταματάνε οι ανατροπές. Ναι, πραγματικά. Γιατί είναι το παιχνίδι των ανατροπών. Τον δρόμο των αποκαλύψεων, όπως είδατε, τον ανοίγει λίγο η ξανθούλα και μας βάζει στο κλίμα για το τι πρόκειται να δούμε. Επίσης, η ατάκα φωτιά της Μικαέλας που βλέπουμε εδώ πέρα, που λέει «Εγώ τα ξέρω όλα» με ένα πονηρό υφάκι. Ξέρει πάρα πολύ καλά μάλλον τι γίνεται στο σπίτι, γιατί ίσως έχει ακούσει κρυφά τα πηγαδάκια που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή ίσως κάτι τις έχουν μεταφέρει τα υπόλοιπα κορίτσια. Οπότε ξέρει ξεκάθαρα τι γίνεται μεταξύ των υπόλοιπων κοριτσιών. Δηλαδή, μέχρι εκεί που μπορεί να πει, μισό λεπτό, Στέφανε. Ναι. Μέχρι εκεί που μπορεί να πει, δηλαδή αυτή η ένταση βγαίνει και στη διαδικασία των αποχωρήσεων. Υπάρχει η διάδα της φωτιάς ακόμα και πρώτη φορά θα δούμε ότι το φέρνουν το πρόβλημα και μπροστά στην κριτική επιτροπή που μέχρι τότε το έκρυβαν λίγο και πήγαιναν εκεί πέρα σαν επαγγελματίες μοντέλα και έλεγαν ότι εδώ ερχόμαστε για να κριθούμε και ό,τι έχει γίνει στο σπίτι το αφήνουμε πίσω μας. Η Μικαέλα δηλαδή το βράδυ πάει σαν γατούλα και στείνει αυτή στα άλλα δωμάτια, ακούει τι γίνεται. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα μιλήσει στον κύριο Σκουλό. Ωραία, ερώτηση άλλη, τώρα θα την απαντήσει αυτήν όμως. Αν μπορώ. Ποιο είναι το κορίτσι που λέει η Εύη εκεί πέρα? Ρουφιάννα. Η Εύη μας μιλάει. Για την αντιπρόσωπη, λες τώρα. Όχι, λέει ότι είναι αντιπρόσωπη η Άννα Μανατίδου και ότι ίσως αυτή κινεί λίγο τα νήματα μέσα στο σπίτι. Αναφέρεται στην Άννα Μανατίδου. Μου έκανε εντύπωση η Ξανθούλα που είναι πολύ, πολύ ήπιον τόνο, τουλάχιστον μέχρι. Έχει έρθει και αυτή εδώ, κρατέρα. Δεν μπορεί άλλο η Ξανθούλα. Ναι, όχι, μου έκανε εντύπωση, όχι που μίλησε. Καλά έκανε. Που είπε όμως ότι ξαφνιάστηκε από αυτά που άρχισε να βλέπει. Οπότε αυτό είναι πολύ καινούριο. Να πω απλά ότι στα πλάνα είδαμε μια καινούργια τριάδα ίσως να δημιουργείται της ομορφιάς που ήταν η Ιωάννα Σκούρα, η Χριστιανά Σκούρα, η Ιωάννα Σαρή και η Ευελίνα Σκίτσκο από την Κύπρο. Τώρα τι θα γίνει το βράδυ, παιδιά, 9 η ώρα, βάλτε το ρολογάκι σας να το δείτε. Παιδιά, όχι, μισό λεπτάκι, θέλω και εγώ μια ερώτηση. Για πες. Γιατί βγαίνει το Ειρηνάκι και λέει ότι τη χαρακτήριζαν ρουφιάνα? Δεν θέλω να γίνω. Εγώ κράτησα το ρουφιάνα. Εσύ κρατάς ότι θέλεις κάθε φορά. Μη ρωτάς γιατί να σκάσω. Δεν θέλω να γίνω. Ναι, είναι